σικουρέλου, η χιλιοβαλωμένη. Όλο την εμπελώνα με κι όλο ήταν ξεσκισμένη. Έβηρα μια. Τι είναι? Τι λες, παιδάκι μου? Βγάλε, παιδί μου, φθόγκους. Φθόγκους θέλεις, καλά. Τι είναι πράσινο και κρύβεται στο μπάνιο? Μίλα, κούκλα μου, θα φέρω τα ταβόρ. Χείρα! Κωνσταντίνε, μωρό μου. Κωνσταντίνε, μωρό μου, εγώ είμαι η μπουμπού σου. Γειτονάζει το σάβανο. Τι θες εδώ, Ντέμ? Να, ήρθα εδώ γιατί θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Για ποιο από όλα? Για χτες. Μόνο για χτες? Και για προχθές, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και για την περασμένη εβδομάδα, και όσο μακριά πάει ο νους του τελευταίου. Αθέοντες σου οι αμαρτίες. Αυτά θέλει ο κόλος σου και σένα. Μόνο σε παρακαλώ, αν δεν σου είναι πολύ δύσκολο, μην το ξανακάνεις. Δεν τα αντέξω. Στορκίζομαι. Τι θρασίτης. Λοιπόν, να φεύγω τώρα να μην χάσω τουλάχιστον το δεύτερο ημίχρονο. Μην ξεχάσεις, αύριο βράδυ είμαστε καλεσμένοι στα γένεια του Τάκη. Άλλη μόνο εγώ να μην έρθω στα γένεια του Τάκη. Εδώ πήγε στα γένεια του Παρθενώνα. Εξάλλου ο Νικηφόρος μόλις το μάθε με παρακάλεσε να του επιτρέψουμε να καλύψει τηλεοπτικά το γεγονός. Α, να μην το ξεχάσω, σας έφερα και ένα γλυκό. Τι είναι αυτό? Χαλατνίκ το λένε, είναι ρωσικός χαλβάς. Με τα χεράκια μου τον έφτιαξα. Ψέματα λέει, η κομμουνίστρια το έφτιαξε. Της κομμουνίστριάς μου ο χαλβάς είναι δύο φορές χαλβάς μου. Λοιπόν, θα αρχίσεις έχοντας τα έργα του Τάκη πίσω σου. Θα είσαι σοβαρή όσο μπορείς βέβαια. Τώρα γιατί με βρίζεις? Σκάσε, μιλάω. Και στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης πειραματίζεται έχοντας κατακτήσει το δικό του μορφοπλαστικό λεξιλόγιο και καταφέρνει πάντα να έχει τις δικές του αένες ανησυχίες. Και πότε θα αρχίσει να μιλάω ελληνικά? Θα συγκεντρωθείς στην τύπλα σου! Α, για κουλάρα, για τα τζάσο! Λοιπόν, στη συνέχεια θα περπατάς έχοντας τα γλυπτά και τους πίνακες πίσω σου. Μ' ακούς τι σου λέω? Ναι! Και θα μιλάς συνέχεια για τον Τάκη δείχνοντάς τα. Και πώς θα τα δείχνω, έτσι όπως έκανες τα πλυντήρια? Όχι βρεζόν, όχι βρεζόν. Χριστέ μου, που έχω μπλέξει. Απλώς θα μιλάς με σοβαρότητα, θα διαβάζεις αυτά που σκογράψει. Μάθε και τίποτα απ' έξω. Καλά, γράψτε εσύ και θα τα διαβάσεις στο σπίτι. Θα είναι και ο γορίλας εκεί? Μίλες το λάμπι γορίλα. Καλά, θα είναι και αυτό το πολιτισμένο εκεί? Φυσικά. Δεν πάμε σε κανένα ξενοδοχείο για απόψε. Θα τον κρατήσω φρόνιμο, θα του πω ότι θα δώσω πανελλήνιες. Μην το γελάς καθόλου, κάτι τέτοιο είναι. Καλά, στις πανελλήνιες πήγα άπατη. Για δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Παρακαλώ. Στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης καταφέρνει να έχει μια ισορροπία ανάμεσα στη σουρεαλιστική ελευθερία αφενός και στην κονστρουκτιβίστικη οργάνωση αφετέρου. Άγαλμα, μ' αφήσεις μεγάλη, πώς το πες αυτό? Α, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Εντάξει, το μόκωσα. Στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης δίνει έμφαση στο μαθηματικό λεξιλόγιο. Καλά, είχαμε ένα μαθηματικό στη δευτέρα ηλικίου, ο πέδαρος. Υπάρχει κανένα καζάκι πρόχειρο, καμιά σπινή? Ακού, λοιπόν, ο πίνακας είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Καλά, σαν τώρα το θυμάμαι. Φορούσε ένα τζιν στενό, διαγραφόντουσα όλα και ζωγράφιζε ένα σκαλινό τρίγωνο. Αν δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, Μαρίνα μου, σκάσε! Την άκουσε? Κοίτα εδώ! Άνοιξε στραβά σου. Έλα εδώ. Αυτό λέγεται διάδρομη ψυχής σε φόντο κόκκινο. Που θέλει να δείξει... Ότι είναι γάβρος. Αλλά συνεχίζω. Θέλει να δείξει, κορίτσι μου, το τούνελ του αδιεξόδου στο οποίο κινεί το σύγχρονο σταστό. Αλλά εδώ σε θέλω. Τι βγαίνει μέσα από το τούνελ? Η Νικολούλη. Πάστα μόνο. Καλά, εντάξει. Μια χτίδα φωτό βγαίνει, μωρή. Μια χτίδα φωτό. Κοίτα εδώ το επόμενο. Κάτσε να δω που είναι. Λοιπόν, εδώ στο νήμα του νοήματος, ο καλλιτέχνης εκμεταλλευόμενος τη στερεότητα των υλικών του καταφέρνει και τελικά στερεοποιεί τις εικόνες του. Είναι απλό. Έχει υπότιτλους. Πήγαινε, πήγαινε, έχουμε δουλειά. Δεν έσκανε τίποτα, ένα γεια από στο κορίτσι και θα φύγω. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Η κυρία Φλόρα μόλις έφευγε. Α. Η Μάγδα είναι μια ηθοποιός και... ήρθα να μου δείξει το ρόλο. Του κύριε. Περάστε μέσα, Δεσποινής. Περάστε έξω, Φλόρα. Πες τη Σουλάχιστον να ρίξει κάτι πάνω της, σέρνονται και αρρώστιες. Πήγαινε. Μη σπρώχνετε, να τη ρωτήσω πρώτα τι θα πάρει. Τα βουνά θα πάρει, πήγαινε. Αν και φαντάζομαι τι θέλει να πάρει. Ναι, πήγαινε. Να το γύρω θα με. Ναι, καθίστε. Ευχαριστώ. Καθίστε, να μην τρέπετε. Στο σπίτι σας. Ναι.
Ναι. Μ' αρέσει να μαθαίνω, ξέρετε. Από πού είστε? Από την Καβάλα. Μάλιστα. Εμπρότης θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι ακριβώς είναι αυτό που σας γοητεύει στο ρόλο της Αντιγόνης? Κοιτάξτε να δείτε, εμπρότης, αυτό που με γοητεύει στο ρόλο της Αντιγόνης είναι ότι... ότι θα μου τον διδάξετε εσείς. Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα... Ναι, μιλήστε ελεύθερα. Την προσέγγιση σας. Ναι, και εγώ τη βρίσκω. Πολύ. Με φώναξε κανείς? Όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή δώσει ο Θεός και τελειώσει και δεν σε έχουν πετάξει έξω. Για να τολμήσουμε. Θα πιάσει τον Τάκη από τον μπράτσο. Είναι ωραίος γκόμενος. Καλλιτέχνης, αγάπη μου, καλλιτέχνης. Και καλλιτέχνης, αν δεν είναι γκέι, που θα είναι δηλαδή, κάνουν ακρεβάτης και τη γλυπτική. Ωραία. Λοιπόν, θα τον πιάσει από τον μπράτσο. Θα τον ρωτήσει για το έργο του και μετά στο να μιλάει από μόνο του. Και τι θα τον ρωτήσω? Λοιπόν, σου έχω σημειώσει την ερώτηση. Πρόσεξε. Πόσο πιστεύετε ότι η αφαιρετική λογική τη μινιμαλιστική γλυπτική σα καταγράφει την καθαρότητα τη σκέψη σα? Και αυτό θα μου απαντήσει. Καλά, ποτέ δεν το περίμενα ότι θα είσαι τόσο χαβαλέ. Χαβαλέ, παιδί μου. Πώ το λέτε εσεί στη γλώσσα σα, η θεατράνθρωπη? Ακριβώ έτσι όπω το έδωσε. Χαβαλέ. Αυτό που έλεγες πριν, πώς το είπες αυτό, το μικρογιά, αυτό το... Α, ότι η Αντιγονίτσα είναι και λιγάκι κουφαλίτσα, ε! Αντιγονίτσα, κουφαλίτσα, καλά κάνει και 15 σύλλαβο, κύριε! Ατιμούλικο, ξεφύγει από το πίσω. Το άλλο να μου πεις, θέλω. Το άλλο αυτό που είπες προηγουμένως. Πίσω από τις λέξεις. Κρύβε το Αλέξη. Πίσω από τις λέξεις του κειμένου. Κρύβεται ένα... σεξουαλικό, τραγικό πάθος. Και τι μας διδάσκει ο Μέγας Σοφοκλής με το δράμα του? Έλα μου ντε. Μας διδάσκει ότι αλύσει αυτό που πάει, που πάει να πει... Τι πάει να πει? Ότι... Ότι στις 9 του Μακαρίτη άλλος μπήκε μες στο σπίτι. Εξαρτήμα! Γιατί μόλις τη χτίσανε τη ραγιά, έρχεται η Σμινίτσα, αρπάζει τον αιμονούκο και πιάνουν μια μεζονέτα έξω από τη θύβα. Τελειώσει μεζονέτα. Και κανονικά τη ραγιά. Τι λούζερ. Αχ, τραγική λούζερ, μα πού είστε τέτοιοι. Καλή κυρία καθηγητά, σας παρακαλώ. Αυτό δεν είναι ο ρόλο. Τη Φλωρούκο, τη γνώρισα τη Φλωρούκο. Τη γνώρισα τη Φλωρούκο και τη κάτσε κοπέλα. Κάτσε με Φλωρούκο. Πανάθεμά σου, όπου να ρθάρει την κυρία Μίνα. Ποια αυτή είναι η... είναι η φορο... από τέτοια μου, η φοροτεχνικός. Που στις 10, με φλωρουκό στις 10. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Εκεί που χτυπάει το κοντόνι είχαμε μείνει, βρεχαμένε. Άνοιξε και πες ότι λείπω. Και που θα πω ότι λείπεις, βρε παραλυμένο. Πες ότι με πήραν φαντάρο. Πολύ καλό. Κάτσε καλέ, κάτσε. Ποιος είναι? Η Μίνα. Σαφρακιασμένο! Τι κάνουμε τώρα! Τι θα κάνουμε τώρα! Ποια είναι αυτή? Ποια είναι? Πες σου κοντάει! Αυτή είναι η φοροτεχνικός που ζούμε, γιατί δεν πρέπει να είμαστε εδώ! Μπάκια, γιατί δεν πρέπει να με βρει εδώ! Και γιατί δεν πρέπει να με βρει εδώ! Γιατί χρωστάμε όλο λογαριασμό, θα σου δώσουμε! Τις χρωστάμε, τις χρωστάμε, σήκω! Ωρα κυρία Σπίνα! Καθημερικά, πες από το φούρνο και έρχομαι! Στο μπάνιο, στο μπάνιο! Στο μπάνιο, μπορείς να πεις, δες! Στην κουζίνα, στην κουζίνα! Όχι στην κουζίνα, πάντα πάντα έτσι από πέρα! Ξεκουμπήσω, άνοιξε έτσι και θα την αναλάβω εγώ! Τι θα μου κάνει, τι! Κάτω μπορεί να μου κάνει! Κάνε σου πει, ό,τι σου πει! Φοβάμαι! Φοβάμαι, όταν θα είσαι στραβάσου δεν φοβάσαι, τώρα φοβάσαι! Ακούστε να σας πω, κυρία Φλωρούκο μου, εγώ θα έρθει εδώ αποκλειστικά και μόνο για το ρόλο! Ναι, δεν θέλω να με πιάσει, εφορία κόβω και δελτίο! Α, κάτω δελτίο το έχει κρυμμένο, ξέρω! Μα τι κάνετε τόσες ώρες? Για δουλειές είχαμε και στακτοποιούσαμε. Τι χάλια είναι αυτά? Τι χάλια είναι αυτά? Πώς είσαι έτσι? Πώς είμαι έτσι? Τι νερά είναι αυτά? Τι νερά είναι αυτά? Τα νερά αυτά τα άρχισα εγώ πάνω από αυτά τα νερά γιατί κάψωσα. Κάψωσες? Ναι, κάψωσα. Είχε πολύ ζέστη και όταν έχει πάρα πολύ ζέστη εγώ καψώνω. Δέκα δεν είπες. Αναβλήθηκε το meeting που είχα. Αναβλήθηκε το meeting. Κύριος Κωνσταντίνε, είσαι πιωμένος. Εγώ. Κάνε χά, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, δεν είσαι πιωμένος. Είδες τις τα λέγες. Τις ωραίες της μακρύς σε νέα έκδοση. Είναι χάλια έκδοση. Μωρά, τι κάνεις εκεί? Καθαρίζω, δεν βλέπεις τις βρώμες. Μπορείς να μου βάλεις ένα χυμό, σε παρακαλώ? Α, δεν μπορώ, αποκλείεται. Γιατί? Έχω τα λουμπάγκα μου. Από μικρή τα λεπορούν. Α, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ μέσα. Έλα βρε αγάπη μου, τώρα είσαι δυσκαρκή υποψηφία. Εντάξει, ήπια λίγο παραπάνω, ήμουν λίγο χάλια. Αν θες να με βοηθήσεις, πάμε λίγο στην ταράτσα να με φυσήξει ο αέρας να συνέλθω. Καλά, ας είναι. Πάμε. Φλωρά, εμείς πάμε λίγο στην ταράτσα. Εσύ πρόσεχε το γλυκό. Ποιο γλυκό, καλέ? Το γλυκό που έβαλε στο φούρνο και πρέπει να το βγάζει, γιατί αν το βγάζει θα καεί, θα καούμε. Α, για το χαλβάλε. Άγια σου.
Έλα, μπορεί γρήγορα. Ξεκουμπήκε το κουτάλι. Και μην τολμήσει να ξαναπατήσει το δέρο, το ποδάρι σου, το κόψω την ίδια. Εγώ, κυρία μου, ήρθα απλά και μόνο για το ρόλο. Μην εξαιρεθίζει, μπορεί με το ρόλο. Μην εξαιρεθίζει. Πώ βρω το τσαντάκι μου. Τσαντάκι μου, τι τρελοκομείο. Άντε, μπορεί να ξεκουμπήσω από πέρα. Λολομπρικίτα. Αγιγόνι. Λουλού. Καριόλο. Είχε το λεξιδιόλο στο πέρα. Και το ρόλο. Παιδιά! Ελάτε! Το έβγαλα από το φούρνο το γλυκό! Έλα, κοκόρη μου, να δοκιμάσει. Ρωσικός χαλβάς. Με τα χεράκια μου τον έφτιαξα. Η αφαιρετική γλυπτική σας. Άχι. Άχι. Η αφαιρετική λογική της μιλιμιλιστή. Ξανά, λοιπόν. Η αφαιρετική γλυπτική της μιλιμι... Τι λες, μωρή χριστιανή μου και δε σκοντάφτης. Λοιπόν, ξανά. Ξεκίνα. Λοιπόν, πιο δυνατά. Η αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής αυτού του κύριου Μπαρσεντός. Τι κάνεις, εκμουράκι μου. Πρόβα κάνω, ρε λαμπιάν σε μίση. Δεν αφήνεις την πρόβα τώρα και να πάμε για καμιά παράσταση. Έλα, ρε λαμπιόγι, ξανά. Τελικά, ο Τάχης προχώρησε πάρα πολύ την τέχνη του. Ναι, μέχρι το κόκαλο. Τι εννοείς? Αν αυτό, αγάπη μου, είναι τέχνη, τότε η κρατάογρά στην Αθηνάς είναι η εθνική πινακοθήκη. Δεν ισοβαρέψου. Δες το πολυσήμαντο αυτού του έργου. Αυτό χρυσό μου δεν είναι έργο. Φεστιβάλ χολυστερίνης είναι. Λοιπόν, γεια σας. Πώς σας φαίνεται η δουλειά μου? Γευστικότατη. Α, να μια εκτίμηση τρέζ εξτραβαγκάν. Τάχη, με έχεις εντυπωσιάσει, ειλικρινά. Με υποχρεώνεις. Μα τι λες τώρα, το θανάσιμο αμάρτημα είναι η κυβωτό σου, είναι η αποθέωσή σου. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις, σκεφτόμουν λοιπόν με αυτό το έργο έτσι να κάνω την εισήγησή μου στο προσεχές Διεθνές Συνέδριο Τεχνοκριτικών. Εγώ πάλι θα σου λέγα να το πάρεις στο προσεχές Συνέδριο Κρεοπολών. Χιούμορ. Μα το έχω καταλάβει, δεν είναι. Μα το έχει καταλάβει, δεν είναι. Μισό λεπτό, είδα κάτι γνωστού. Θα το πούμε. Έγινε, θα γίνει. Να συνεχίσεις έτσι, καλύτερα να φύγουμε. Α, δεν θα μου απαγορεύσεις τώρα να λέω και τη γνώμη μου. Α, οι κάμερες του νικηφόρου. Μπράβο, ρε, που έκανες επιτέλους και κάτι καλό. Γιατί σταμάτησες, προχώρα. Ναι, ξέρεις, δεν είμαστε μόνοι μας. Το βλέπω ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Τόσο κόσμο έχει εδώ. Όχι, θέλω να πω, είναι εδώ και... Ποιος? Το Μετρόπολη. Πάω να χαιρετήσω τον Τάκη και φεύγω. Μη! Μας κοιτάνε οι αδάμιδες. Βγάλε τα πέρα μόνο σου, εγώ τζάω. Σε παρακαλώ πολύ, κάτσε κάτω, εδώ έχουμε έρθει για δουλειά. Μη με κρατάς από το χέρι, θα γίνουμε θέαμα. Μη δίνει σημασία. Καλησπέρα, χρυσό μου. Τένι! Κάνε πως δεν τους είδες. Τώρα δεν μπορείς να φύγεις, μας είδανε. Δεν γουστάρω να βλέπω τα μούτρα του, το κατάλαβες, θες να κάνω και κακά. Δεν γουστάρεις, δεν έχεις τα κότσια να τον αντιμετωπίσεις. Δεν έχω τα κότσια, εγώ. Εδώ είμαι σαρακατσάνα, αγάπη μου. Εμείς δεν κολλώσαμε στα φουσά του Άλλη Πασά. Στο Μιχαία σου θα κολλώσω. Ορίστε λοιπόν, σαρακατσάνα. Δεν προκαλεί. Όχι εγώ, το πεπρωμένο σου και το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατο. Εγώ να φύγω, δεν είσαι με τα καλά σου. Πάρε μάτι, φιλενάδα σου. Μη γυρίσεις, μη γυρίσεις. Κύριε Μαρκορά. Α, εδώ είσαι, χρυσό μου, δεν σε πρόσεξα. Να σου γνωρίσω και το γιο μου. Α, συγγνώμη, γνωρίζεστε. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες σε παρακαλώ στην κυρία ότι αν ήρθα να ολοκληρώσει το έργο της, δεν είμαι καλός χριστιανός. Και δεν πρόκειται να γυρίσω και το άλλο μάγουλο. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες επίσης στην κυρία ότι απορώ με την παρουσία της απέδευτης μάζας ένα χωροτέχνης. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες επίσης. Δεν το βουλώνετε καμιά φορά. Ντένι, τι είπε? Το θες, καταλέξει.
Ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη για το προχθεσινό. Δεν σε παρακαλώ, μας αφήνεις για λίγο μόνος. Πολύ ευχαριστός. Ήρθα λοιπόν να σας ζητήσω συγγνώμη. Το χριστώντας ποινής μου είναι να αποφεύγει κανείς τα πράγματα για τα οποία είναι αναγκασμένος μετά να ζητάει συγγνώμη. Ένας έξυπνος άνθρωπος σαν και εσάς, κύριε Μαρκορά, θα πρέπει να είναι σε θέση να συγχωρεί τις αδυναμίες των άλλων. Ακόμη και όταν αρνείται να δει τις δικές του. Μου τη βγαίνεις από τα αριστερά τώρα. Ο πατσαμπουκάδες υπάντιος. Μη μου το χαλάτε και σας πάει τόσο πολύ το χαμόγελο. Σας πάει καλό της ποινής μου. Κύριε Μαρκορά, δεν σας έχει πει κανείς ότι σας πάει να χαμογελάτε? Της ποινής μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να δω την έκθεση. Κι εγώ. Και ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε για την αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής του Τάκη. Καλά, μια, τι έγινε, μωρή, μιλήσατε? Ανταλλάξαμε απόψη για την τέχνη. Καλά, αυτό κάνω πως δεν τα άκουσα. Τι έγινε? Δεν κακός ο Καϊμανούλης. Πώς σου φαίνεται? Τι σου είπε? Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ, τι τους είπες? Συζητήσαμε έτσι λίγο. Και θυμηθήκατε τα παλιά? Ντένι. Sorry. Μου ζήτησε συγγνώμη. Α, το χρυσό μου, για ποιο πράγμα? Ντένι! Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Πρέπει να τους φωνάξουμε, να απολαύσουμε όλοι μαζί τα έργα τέχνης. Αυτό τώρα το ονόμασα υπογωνία αγωνία. Το βρίσκω τολμηρό και σχηματικό. Ναι, είναι προφανές όμως, έτσι δεν είναι? Έχουμε ένα, δηλαδή, να κάνουμε μια σύνθεση που δηλώνει το δέος, ένα είδος τρόμου του οποιοδήποτε άνδρα μπρος στο σύμβολο της γυναίκας αράχνης. Υπάρχει και σε αυτή. Βοηστός. Βοηστός. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε έναν άντρα ακέφαλο. Όχι ακριβώς. Το είπατε μάλλον πριν, μιλώντας για κάτι άλλο. Απρόσωπο. Απρόσωπο. Sí. Σέντσα φάτσα. Καταπληκτικό. Απρόσωπο, ναι. Ευνηθισμένος παρόλα αυτά. Ευνηθισμένος. Που το μόνο που έχει καταφέρει να περισσώσει είναι το αρχαίγωνο. Αλλά και αυτό με τέτοιο τρόπο που θυμίζει το τουλάπι μου. Σκάσε, μωρή, πια σε βάζω το χορό. Σιγά τα εικονίσματα που θα ανάψουμε και λαμπάδα. Μας λέτε συμπάντειες. Ας περάσουμε τώρα. Ας περάσουμε. Οι εργάτες στο μετρό. Βλέπετε πουθενά μετρό? Γιατί, μήπως βλέπω εργάτες? Προσπάθησα, η αλήθεια είναι, να συλλάβω το δέος, αυτό το ανιμαλίστικο δέος του ανθρώπου, το οποίο είναι βέβαια αμυδρό, δεν τίθεται θέμα. Και δηλώνει... Τι δηλώνει όμως, Κωνσταντίνε, Νομίζω... Φαίνεται ολοφάνερα η αγωνία σου για την αποξένωση του ατόμου από το χώρο που ζει. Ναι, αυτό φωτίζει κάπως τα πράγματα και το ευχαριστώ πολύ. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι και αυτό με τη σειρά του. Έτσι είναι. Εσείς. Ναι. Τι βλέπετε, Δεσποινής? Εμείς βλέπουμε μία βαλίτσα ανοιγμένη και παραπλεύρος της ολίγα πεντοχίλιαρα και φούξια μπαλόνια. Το προφανές δηλαδή. Μπράβο, χρυσό μου. Τάκη μου, εμένα με συγχωρείς. Θα έρθω να δω τα έργα σου όταν δεν θα έχει εδώ σχολεία. Ναι. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Μα γιατί έφυγε, είπα κάτι που δεν έπρεπε. Και εσύ, χρυσό μου, ανοίγεις το στόμα σου και θα ξέρεις τι είναι. Τι είπα? Μα πού τα είδες τα φούξια μπαλόνια? Αυτό είναι ένα καθαρό γνήσιο κόκκινο. Δεν μπορείς όμως να το πεις φλούξους, έτσι δεν είναι? Ούτε πάλι άρτε πόβερα. Όχι. Ίσως με κάποια επιφύλαξη θα μπορούσες να το ονομάσεις εξτραβαγκάνζα μινιμαλίστα. Αυτό... Κύριε Μαρκορά. Ναι, 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 χρυσό. Τα και εμένα με συγχωρείς, θα σε πάρω τηλέφωνο, έτσι. Κύριε Μαρκορά. Συγγνώμη. Thank you.
Παρακαλώ. Ξεχάσατε τα τσιγάρα σας. Δεσποινήσεις, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη? Παρακαλώ. Μην ξαναβρεθείτε μπροστά μου. Ειλικρινά, η παρουσία σας δεν μου είναι καθόλου απαραίτητη. Α, μη το λέτε. Πάντα μπορεί να ξεμείνετε από χρουπιά. Δεν θέλω να με βλέπεις σαν σύμβολο του σεξ. Όχι, μωρό μου, σαν κόμενα σε βλέπω. Όχι, το λέω γιατί εγώ έχω πολύ πλευρή προσωπικότητα. Έλα, έλα, αφήστε τα ιδέες και τελειώνετε. Λίσα μωρή. Αν μισού. Τόνι, τι πέτρο. Η οπερετική η τσιρκουλή. Έχει ετοιμαστεί. Εγώ είμαι πάντα έτοιμη ευθυμής να τη πει να μην αρχίσει τι τσιρίδες εδώ μέσα γιατί εγώ στο λέω θα την ευρύσω. Έχασες, δεν μιλάει καλά ελληνικά, δεν θα σε καταλάβει. Και πώς θα συνεννοηθούμε αφού δεν μιλάει ελληνικά? Μα γι' αυτό θα συνεννοηθείτε. Λοιπόν, θα βάλω μπροστά τα αγγλικά μου. Τι θα βάλεις μπροστά? Τα αγγλικά μου. Α, καλά, άκουσα. Για να μην σου πω ότι τη μιλάω παραλλήλου, μία αγγλικά, μία ελληνικά να την ξεκάνω. Γιατί δεν μου στέλνει ο Θεός μια μη πληγία όταν σε πρότεινα στην εκπομπή? Γιατί ήταν η μόνη καλή ιδέα που είχε τα τελευταία 30 χρόνια. Άκου, Αστραχάν, η Τίνα Πέτροβιτς είναι από τις μεγαλύτερες σοπράνο της Ευρώπης. Ανεβαίνει τις οκτάβες της Κάρμεν έτσι για πλάκα. Και θα κατεβάσει τις θεαματικότητες στις δικές μου έτσι για πλάκα. Άκου, μάτια μου, η γυναίκα χάρη μας κάνει που έρχεται στην εκπομπή. Δεν είναι όποια και όποια. Η γυναίκα έχει τραγουδήσει μεγαλύτερες όπερες του κόσμου. Όλοι οι δίσκοι της έχουν γίνει πλατινένοι. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ακόμα και αυτός ο Παπαρότη, μωρή, νιώθει τράκ όταν παίζει μπροστά της. Κατάλαβες, μάτια μου? Κατάλαβα. Μήπως να κάνω κανένα μερεμέτι στο βιζί? Ας το διάολο, μάτια μου. Μπαρούτι τον έκανα. Δεν είναι τίποτα αυτή η σκιά που είδες στη σελήνη σου. Είδες σκιά στη σελήνη μου? Μα εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη σελήνη μου. Ναι, αλλά κατά τα άλλα, μη σε νοιάζει. Όλα πάνε καλά για τα ταυράκια. Να μην ανησυχώ, ε. Παιδί μου, αφού σου λέω, σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Η τυχερή μου μέρα, ε. Καλημέρα σε όλους και σήμερα μαζί για ένα τρίωρο με πολλούς καλεσμένους, τραγούδια και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Διδυμάκια. Έχει το κουλί από την νύχτα πιάνω. Τα καρκινάκια. Ας τους καρκίνους, Μαρκέ, μιλά για τους ηχθείς. Από τα όσα συνέβησαν εν αγνία σας. Η κυρία πετύχει να αναζητήσετε με... Τι περιμένεις, Μαρκ, τι πρέπει να καταλάβεις. Μουδούλη! Πριν κατηγορήσετε τους άλλους... Μη σου πω πρωί-πρωί. Θα σου! Α, θα σου! Πρωί-πρωί. Ποιος άχαρης! Μαύρης. Έλα, ναι! Καλημέρα, χρυσό μου. Κι ό,τι σε μελέταρα, ε! Για καλό, είμαι σίγουρη. Ε, μην παίρνεις Γιώργο, λέγε γρήγορα τι θες και τι μαγειρεύω. Σωστά, είναι το μόνο που ξέρεις να κάνεις. Για να με φουτοκολλιάσεις, θες, Χριστιανή μου, πρωί-πρωί. Τι μαγειρεύεις? Ρεβίθια, τάχω στο μουσικιό. Ρεβίθια, φύγεται ακόμα αυτό το όσπριο. Αχ, ναι, ναι, ναι. Αντέχεις το πέρασμα των αιώνων, σαν και σένα. Ρεβίθια, ο γιος μου θα τα φάει. Αν δεν τα φάει, με στείλεις στα ελληνικά του μαγειρεύσει πέργολες με ρύζι. Εγώ πάντως νεροχύτη δεν τα ίζω. Πάντως άδικα τον μου σκεύεις τον Ρεβίθιο, γιατί εγώ που το ξέρω το παιδί μου σου λέω δεν το τρώει. Και ποτέ ξέρεις τι τρώει το παιδί σου, μωρή φόνησα του Παπαδιαμάντη. Χρυσό μου, αν και μου είναι ιδιαίτερο συμπαθή η μειονότη των αναλφαβήτων, για σένα ειδικά θα κάνω μια εξαίρεση. Μπού! Μίλα καθαρά, μωρή, και αυτή σαλονάτα. Σε εκτήρω, Φλόρα, σε εκτήρω. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια γυναίκα που πρωτοείδε παρκέ διαρκείας στα 35. Μίλα και εσύ, μουρμπελέντζα, που αν δεν είναι τόσο χορεμένος θα ψήνεις ακόμα τον καφέ στο τηγάνι. Τα σου! Μωραίνει ο κύριος, όν βούλεται από λέστερα. Καλά θα σου απαντούσα, αλλά θα μου παπαριάσει το ρεβίθι. Ναι, χρυσό μου, να εδώ τα λέγαμε με τη Φλωράνς. Αγόρι μου, θα άφησε κατά τη μία να με πάρεις από το κανάλι, γιατί πρέπει να πάω να δω τον Νικηφόρο. Χαλιά σε αυτόν που τρώει το χώμα. Εγώ που μπού στο γραφείο του Νικηφόρου δεν ξάπαταω. Γιατί, χρυσό μου, έχεις κάτι με τον Νικηφόρο? Ούτε 20 χρόνια δεν τον έκλεψε το μακαρίτι. Με τον Νικηφόρο όχι, αλλά δεν διακινδυνεύω συνάντησης με την προστατευόμενη σου. Είσαι υπερβολικός, χρυσό μου. Επειδή συνέβησαν όσα συνέβησαν τέλος πάντων. Αυτό προσπαθώ να αποφύγω, Μπουμπού. Να ξανασυμβούν όσα συνέβησαν τέλος πάντων. Και θα αφήσει να ταλαιπωρείται με ραδιοταξί η μητέρα. Μη μαγαρίζεις, μορκή λέξη. Μπουμπού, είπα και ελάλησα. Λοιπόν, στη μία, εγώ τώρα πάω κάτω γιατί με περιμένει ταξί. Μπουμπού, Μπουμπού! Στη μία, χρυσό μου, στη μία. Α, του τα λέω. Τι κάθε φορά που έρχεται μου ανεβαίνει η πίεση. Αν σου απαντήσω θα με πεις κακιά. Shit.
Εγώ πάντως σου είπα να κάνουμε τη διεύθυνση απόρριτη. Καραμαούνα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι σπέντε. Τον Αντωνάκη δεν τον σέβεται. Παιδί μου, αυτοί οι τοξότες ούτε τα ντερά τους δεν σέβονται. Εξακριβωμένο αυτό τώρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. You were good, Mrs. Ευχαριστώ. Κοίτας νομπαρία, τοξότης, παιδί μου. Τι περιμένεις. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα βασικά. What horoscope you are. Εγκόκερος. Τοξότης, ε. Καλά, τοξότης και εγκόκερος. Να περάσουμε στα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, από ό,τι μου λένε εδώ τα χαρτιά μου, ξεκίνησα την καριέρα σας μαζί με την Αϊντά. Αϊντά! Λοιπόν, τελευταία προσφορά. Σου δίνω μιλιαρέση τσίμα χατζινικό και θέλω πίσω το μικρούτσικο. Ο Ανδρέας είναι μη με εδώ ψήστα. Όχι, όχι, εδώ θα τσακωθούμε. Την Ανίτα τη θέλω εγώ. Τι με ενδιαφέρει που τη θέλεις κι εσύ. Στο κάτω-κάτω εγώ την είδα πρώτος. Και ξέρω εγώ, βρες μία λύση. 6 μήνες εσύ, 6 μήνες εγώ. Η Ανίτα Περσεφόνη. Δεν κακό. Και άκου, επειδή βρίσκομαι στα πολύ μεγάλα μου κέφια, σου χαρίζω και Μίλτο Μακρύδη. Τι να τον κάνεις, δώσ' τον κι εσύ κάπου αλλού. Α, βέβαια, συμφωνώ. Έχουμε ανάγκη από νέα πρόσωπα. Καλέ, είναι Άκη Αγάθου. Πού να βρίσκεται. Πού είμαι 120 λεπτά, τι θα γίνει. Τώρα, χρυσό μου, τώρα δεν βλέπεις ότι πνίγομαι. Τι να την κάνω, τη Γιολάντα Διαμαντή, αγάπη μου. Δεν τους δείχνω καλύτερα την εγκυκλοπαίδεια του Γιωβάννη να μάθουνε και κάτι. Μπουμπού, έχει υπόψη σου την εκπομπή όπου να είναι τελειώνει. Έτσι και δεν κατέβησε 3 λεπτά, εγώ φεύγω. Τώρα, χρυσό μου, τώρα. Τι ανυπόμονο, παιδί, ίδιος ο Μαρκοράς. Μα τι στο καλό στο στόμα τον έφτισε. Να και εσύ, έλα χρυσό μου, χαθήκαμε. Πλακώσανε και κάτι κανάλια και κάνανε γκάλο. Σιγά μην κάνανε και μπάλο. Γκάλο μπορεί το λένε ένα στοιχείο τη. Και τι ρωτάγανε. Μας είχαν πιάσει μία-μία και μας ρωτάγανε. Ντρέπομαι να το ξεστομίσω. Λέγε μπορεί να ενημερωθούμε. Κάτι. Αν πει να στεφανωθούμε το κάνουμε. Φτού κακά στο στόμα μου. Εσύ τι τους είπες, Μαγδαλίνη. Τι να τους πω, εκαψίρι. Εγώ τους λέω από αυτά δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Αυτά μόνο ο Φώτης μου τα ξέρει. Και να με πάρουν στο κυνήγι και εμένα να μου έχουν πέσει τα μούτρα. Γιατί ο Φώτης μου μόνο στη Ράγιου μου αφήνει και μιλάω, που είναι έτσι συνισταζούμενη εκπομπή. Και χάνω και από δίπλα μου κάτι μπατζάρια, ωραιότατα. Έμα στάζανε. Τα βλήτα, Μαρβουτάφερες. Τα βλήτα, ναι, στάθερα. Αλλά να, στο κακό και στην αντάρα μου πέσανε τσιπούρες από το δίχτυ. Τι! Έχασες τσιπούρες, Μαρκή, τι θα μαγειρέψω το παιδί το βράδυ. Μια τσιπούρα, Φλόρα, μόνο ζώντανη. Τι να σου πω, στη διαδρομή μου μίλαγε. Πάρτα μου να μην στα χρωστάω. Καφεδάκι να ψήσω. Έλα, πιο κάντο στη μύθη. Ναι, ξέρω, τα νεύρα σου. Φαίνεται ότι ο Φώτης, ό,τι πότισε πριν το Στεφάνι. Αχ, τι είναι προλάβει ο Δόλιος, έχουμε και εκείνο το παράνομο πάνω στα καμένα και τραβιόμαστε. Εσύ, πώς τα κουτσοβολεύεις. Εγώ έχω τη μέση μου. Α, βαράει και εκεί. 1, 2, 3, 4, πάμε και μπροστά. Πολύ ωραία, πάμε ασκήσια τη μέση τώρα. Α, αυτό θέλω να το χάσω κι εγώ, μπορώ να τρώω ταυτόχρονα. Ασκήσια τη μέση ταυτόχρονα, ναι. Λυγισμένα τα πόδια, ελαφριά, και πάμε μπρος, λεκάνη, πίσω. Μπρος και πίσω. Τι μπορεί να κάνει το ίδιο. Μπρος και πίσω. Τώρα πιθανίζεται, φαντάζομαι. Τώρα πλάι. Τώρα θα χάνουμε, ε. 2, 3, 4 και κύκλο μεγάλο, 2, 3, 4.
Ένα. Βγήκε το κουνητού. Δύο. Είναι αυτή. Τρία. Ο παππούς. Κουνήσου, μωρή, κουνήσου. Κουνιέμαι. Το γοφό. Κοίτα εμένα να κοιτάζει. Δεν πάει άλλο. Εδώ θα αφήσω τα κουκαλάκια. Έλα, εντάξει τώρα. Ξάπλα για τη δουλειά. Όχι. Ξάπλα, μωρή, σου λέω. Αχ, τι έχω πάθει μεσημεριά, τι κουλουριά. Πάσε με κυρία μου να πάω να με δει και το σπίτι μου. Ξάπλα, έλα, Κυριακού τώρα. Ξάπλα. Ξάπλωσα. Και ένα και δύο και τρία. Και ένα και δύο και τρία. Και ένα και δύο και τρία. Μαριά, τι κλέβει. Δεν κλέβω. Βρε, κακό που παθά. Πάμε πιο έντονα. Πιο και φράτα. Τη τελεία δεν ακούει. Πάμε να σκίσει το στήθος. Και τώρα στήθος. Μια χαρά είναι το στήθος μου. Μια χαρά ήταν πριν από 20 χρόνια. Στήθος, μωρή. Κάτω πιέζω όμως. Και ένα και δύο και τρία και στήθος. Και ένα και δύο και τρία και μπούτια. Και ένα και δύο και τρία και στήθος. Και σταμάτησε, μωρή. Και αφού σταμάτησε και το παλικάρι. Δεν σταμάτησε. Αμέσως θα βρεις ευκαιρία, φυγόπονη. Ναι, αλλά τώρα εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Βλέπεις, βάλανε στέψ. Έμαθες και τα στέψ, τρομάρα, ρασούρτη. Εγώ φεύγω, θα έχει γυρίσει και ο Φώτης και γύρευε τι θα βάζει στο μυαλό του. Μόνο στο μυαλό του μου φαίνεται βάζει ο Φώτης. Μην το λες, πέρσι τη λαμπρή εμείς το κάψαμε. Διπλανάστες, φιλενάδα. Έλα, πάρε τώρα εκεί πέρα. Α, για να σου πω, δεν θα με στρώσεις τώρα και στο διάβασμα από πάνω. Στο διάβασμα, μωρή με ροκομπόστα. Για στέψ τα έβαλα. Τα βιβλία του ξένου ανθρώπου. Έτσι και ενός άχρηστα είναι, πιάνε τον τόπο. Και... έλα. Και ένα και δύο και με χάρη, και ένα και δύο και με χάρη, και ένα και δύο και με χάρη, και ένα και δύο. Καλά, ε. Έχουμε αρχίσει και σφίγγουμε. Τη νιώθεις τη διαφορά, ε. Όχι. Είναι επειδή είσαι από τα Τρίκαλα Κορινθίας, γι' αυτό. Εντάξει, να έχει χρυσό μου αύριο. Στους Ζόναρς. Στους Ζόναρς. Δεν ξέρει τίποτα άλλο παλιά. Εντάξει, χρυσό μου αρβάρ. Φιλιά στον Άλκη Στέα. Και φιλιά στον Άλκη. Χρυσό παιδί ο Άλκης, ό,τι και να μου πεις, χρυσό παιδί, τι γιούχα είχε φάει στο φεστιβάλ του 73. Ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της Κρέτου 78. Τι κυνηγητό ήταν εκείνο. Μπροστά εμείς, πίσω οι νεαροί κομμουνιστές. Να χτυπάνε οι νεαροί την Ινέτα, να με χτυπάει εμένα η γόμα, να τρέχουμε μετά στο μακάκου να μας βγάλουν τους κάλους. Αλλά ωραίο φεστιβάλ. Τι σουβλάκια είχαν, τι κάτι ανατολικό. Γερμανούς, καλά παιδιά, έχασα και τα τηλέφωνά τους. Τι το Γιωργάκη τον ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Κωνσταντίνε, παιδί μου, ευχή και κατάρα σου δίνω. Μη γίνεις ποτέ κομμουνιστής. Την έχουνε κυνηγήσει τη μάνα σου. Που σου υπενθυμίζω. Μπορεί να μην σε δέχτηκαν στο δρομοκαίτιο, αλλά υπάρχει πάντα η λέρος. Καλά είσαι τόσο ήλθια, ή το κάνεις επίτηδες για να μου σπάσει τα νεύρα. Αν θες να τσακωθούμε, πάρε με τηλέφωνο γιατί τώρα βιάζομαι. Θα σε κλείσουνε μέσα, μωρί, το καταλαβαίνεις. Θα μαζέψουν υπογραφές και θα σε κλείσουνε μέσα. Δεν κάνει παίρνεις χάπια, τα παίρνεις και λιγμένα. Και στόπα, μωρί, 100 φορές Αΐντα τη λέγανε τη γυναίκα. Αΐντα, όχι Αΐντα! Σιγά, μωρέ, την αναβύσει! Τι όροφος είναι το τρίτο, άσε να ανέβω πιο ψηλά. Άσε να πες αύριο που θα έρθουν τα νούμερα και θα πρέπει να φέρω το μήνυμα στον αφαλή να τα σηκώσω πάλι. Πάψε πια, μωρή, να σκέφτεσαι μόνο τα νούμερα και τα μεγέθη. Και ποιο σου είπε ότι σκέφτομαι μόνο το λάμπι. Έπαθε το χρυσό μου. Κάνε πως δεν την είδες, κάνε πως δεν την είδες. Μην τολμήσεις. Μαρίνα, χρυσό μου, δες το ανθρωπιστικά το θέμα. Πρέπει να την πάρουμε μαζί μας. Ούτε να το σκέφτεσαι, αυτή εδώ μέσα δεν μπαίνει. Που έχω παρκαρί, δεν θυμάμαι. Ήπια πολύ, παραθυμάμαι. Ήπια πολύ, παραθυμάμαι. Έχω παρκαρί, δεν θυμάμαι. Γεια σου, μπρε. Βιολέτα, πώς από εδώ. Να ήθελα. Αναρωτιόμουν δηλαδή, μήπως έχεις κανένα λεμόνι. Λεμόνι, δυστυχώς δεν έχουμε. Ευτυχώς, γιατί δεν ήθελα. Τι κάνεις. Διατηρώ σε φόρμα αυτό το μπιμπελό. Το βλέπω.
κόσμο αξιγητό. Σούσα όμως τον εθέλω το λεβέντι που αγαπώ. Σούσα όμως τον εθέλω το λεβέντι που αγαπώ. Καθώς να καθαρίζουν τα κρεμμύδια. Πάστορα εξηγών αρχεία πρεβέζεις. Τη Κυριακή θα ακούσουμε τη πάντα. Για παρέκειας μείνουμε εμείς. Λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' αυτόν αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένος. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνουμε συντή. Τελικά, συγγνώμη κιόλας, μάνα, αλλά δεν μου είπες τι θέλεις. Κοίτα, Λάμπη, εγώ βασικά τα θέλω όλα ή τίποτα. Αλλά για αρχή πες τη Μαρίνα να με χώσει πουθενά και χαμώ στην εκπομπή. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν ξέρεις. Της προάλλης έχασα τον πατέρα μου. Και που έχασα τον πατέρα μου δεν με νοιάζει. Που έχασα τη σύνταξη όμως πολύ μου στήχησε. Κάτσε, Ρωπιέτα, συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει, να ζήσουμε να το θυμόμαι στο Μακαρίτη. Αλλά εσύ στην εκπομπή τι θα κάνεις. Εκείνη όλη σπουδαγμένη, δεν βλέπεις τη Μαρίνα. Έλα, βρε Λάμπη, να με βάλει και εμένα εκεί μέσα να πηγαίνω έρχομαι να φοράω κανένα μαγιό. Γιατί εκτός που έχω πάρα πολύ ωραίο σώμα, έχω και πολλά μαγιό. Κοίταξε, Βιολέτα, εγώ εντάξει, θα της το πω, αλλά τώρα δεν είμαι μέσα. Μα γι' αυτό ήρθα κι εγώ τώρα. Να δω πώς μπορώ να σε πείσω να μεσολαβείς.